τη στιγμή που όλη η γειτονιά μας, όλη η περιοχή ευρύτερη είναι μέσα στις φλόγες. Συνεχίζεται η ασταμάτητα επί τρεις μήνες η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Καινούργιες αιστείες έχουν ξεσπάσει και στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Περσικό με τον βομβαρδισμό της Ιεμένης. Το Κόσοβο αγοράζει νέους εξοπλισμούς και εντείνει την ένταση με τη Σερβία με μεγάλους κινδύνους για ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσονήσο. Η ελληνική κυβέρνηση ξανά εμπλέκει το λαό μας σε αυτό το κουβάρι, το πύρινο κουβάρι των αντιθέσεων. Είναι μέσα στο λιμάνι νατοϊκά πλοία, κανονιοφόρος, όπως θα δείτε και σε λίγο στα πλάνα σας, να το αποθανατήσετε. Ένα πλοίο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Ράδα, μέσα στον κόλπο. Αυτό μόνο κινδύνους φέρνει στον ελληνικό λαό. Δεν θέλουμε με καμία περίπτωση να αντιπαρατεθούμε με κανένα λαό. Θέλουμε η χώρα μας να είναι πραγματικά ένας τόπος ειρήνης και γι' αυτό δεν θέλουμε τους νατοϊκούς φωνιάδες ούτε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ούτε στο λιμάνι του Λιτοχώρου στη Γρίτσα, ούτε στον Πειραιά, ούτε στη Σούδα, πουθενά. Έξω οι φωνιάδες των λαών από την χώρα μας. Η ειρήνη, η Θεσσαλονίκη, το λιμάνι της πρέπει να είναι λιμάνι φιλίας και συνεργασίας και όχι ορμητήριο των νατοϊκών φωνιάδων.